Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Την τρίτη του μεταγραφή μετά τον Τούμο και Μάγκα πραγματοποίησε την Πέμπτη ο Αγία, συμφωνώντα με τον νεαρό μέσο Άγγελο Σαρίκη, που τη σεζόν που πέρασε αγωνιζόταν στο Διαγόρα. Στην ομάδα του Πλωμαρίου συνεχίζονται συνάμα οι επαφέ με υποψήφιου μεταγραφικού στόχου εντό και εκτό Λέσβου, ώστε σύντομα να κλείσει το ρόστερ και ο Δημήτρη Γαβαλά να γνωρίζει τον αριθμό των παικτών που θα έχει στην προετοιμασία. Μετά τον Βαγγέλη Ντούμου και τον Αντώνη Μάγκα, ο Άγγελο Σαρίκη είναι η τρίτη μεταγραφή του Αιγαία. Ο νεαρό ταλαντούχο ποδοσφαιριστή στην περσινή σεζόν ξεχώρισε με τη φανέλα του Διαγόρα Αγία Παρασκευή, όντα βασικό μέλο σου στα περισσότερα παιχνίδια. Ακόμη έχει αγωνιστεί με επιτυχία στην αναγέννηση γέρα και πλέον ετοιμάζεται να ζήσει την εμπειρία τη ΓΑΜΕ Εθνική για πρώτη φορά, φορώντα τη φανέλα του νεοφώτη σου στην κατηγορία Αιγαία. Αναμφίβολα, η ομάδα του Πλωμαρίου προσθέτει στο ρόστερ τη έναν ικανότατο ποδοσφαιριστή που διακρίνεται για την εργατικότητα και το ταλέντο του. Ο 17χρονο Σαρίκη, ο οποίο λογίζεται ω μικρό στο ρόστερ, αναμένεται να προσφέρει πολλέ λύσει στη μεσαία γραμμή του Αιγαία που ενισχύεται σε μεγάλο βαθμό εν ώψη τη συμμετοχή του στη Γαμεθνική. Η διοίκηση τη ομάδα του Πλωμαρίου έχει ανοίξει διάβλο επικοινωνία και με άλλου παίκτε εντό και εκτό Λέσβου, του οποίου θέλει να αποκτήσει στην προσπάθειά τη να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο που θα μπορεί να ανταποκριθεί στι απαιτήσει τη